Γεια σας φίλε μου αγαπημένοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι Τα Καλύτερα. Όταν αγοράζουμε προϊόντα, συχνά εξετάζουμε τη διάρκεια ζωής και όχι την σύνθεση. Αλλά ακόμα και στη λίστα των συστατικών, οι κατασκευαστές δεν αναφέρουν πάντα την αλήθεια και μπορούν να φτιάξουν ένα προϊόν από εντελώς διαφορετικά συστατικά. Επομένως θα σας πω από τι αποτελείται πραγματικά το φαγητό σας. Προϊόν πρώτο, σοκολάτα. Σήμερα το βούτυρο κακάο στη σοκολάτα αντικαθιστάται με άλλα φυτικά έλαια, όπως φοινικά ή ελαιόκραμβη, ή ακόμα και συνθετικούς γαλακτοκομματοποιητές, που είναι μία εντελώς κακή επιλογή. Πώς να ξεχωρίσετε? Διαβάστε τη σύνθεση στο περιτύλιγμα και προσέξτε την σύνθεση των λαδιών. Εξετάστε την πάρα. Η καλή σοκολάτα είναι γυαλιστερή ηλία και δεν μοιάζει με την πλαστιλίνη. Εκτός αυτού, η ψεύτικη σοκολάτα όταν σπάει είναι χωρίς ήχο. Το κανονικό ποιοτικό προϊόν κάνει ένα κούφιο ήχο. Στους περισσότερους κατασκευαστές δεν αρέσει να αποχωρίζονται τα απόβλητα παραγωγής, γιατί όσο περισσότερα απόβλητα, τόσο περισσότερες απώλειες. Ως εκ τούτου, οι χημικοί έχουν εφεύρει ένα υπέροχο πράγμα που ονομάζεται τρανσγλουταμινάση, με άλλα λόγια κόλλα κρέας. Με την βοήθεια της επιδεξιότητας και της τρανσγλουκομινάσης, 100 διάσπαρτα απολύματα κρέατος μετατράπονται σε ένα πολύ όμορφο κομμάτι, ή φιλέτο, ή μπριζόλα, ή σνίτσελ. Ωστόσο, η κρίση τρανσγλουκομινάσης δεν είναι καθόλου ακίνδυνη, παρά το γεγονός ότι είναι ένα απολύτως οργανικό συστατικό που παράγεται στον ανθρώπινο οργανισμό ή ζωικό οργανισμό. Η κατάχρησή του μπορεί να οδηγήσει σε αλλεργίες, πεπτικές διαταραχές ή και σε ένα αυτοάνωσο νόσημο, κατά το οποίο η απορρόφηση λοιπόν βιταμινών σιδήρου και ασβεστίου είναι πάρα πολύ μειωμένη. Πώς να μην αγοράσετε ψεύτικο? Αγοράστε αγροτικά προϊόντα από αξιόπιστους κατασκευαστές. Αποφύγετε την κατανάλωση φαγητών και επεξεργασμένων τροφών. Το κολλημένο κρέας, αν το παρατηρήσετε, διακρίνεται εύκολα από αφύσικες γραμμές. Δηλαδή, η ίνιση ενός κομματιού με το άλλο δεν συμβαδίζουν. Στον 21ο αιώνα, ένα μπιφτέκι για μπέργκερ έπαψε να είναι απλός κιμάς. Τώρα πολύ μεγάλες εταιρείες εργάζονται για τη δημιουργία υποκατάστατων κρεάτος. Έτσι, το 2016, η Impossible Foods εισήγαγε ένα υποκατάστατο βόηγιο κρεάτος που βασίζεται σε γενετικά τροποποιημένη μαγιά, σιτάρι, με υφή και άμυλο πατάτας. Επιπλέον, δεν είναι εύκολο να διακρίνει κανείς αυτόν τον κιμά από το φυσικό, και ακόμη περισσότερο ως μέρος ενός μπιφτέκι. Επιπλέον, συχνά τα μπιφτέκια φτιάχνονται από σόγια και άλλα φασόλια τόσο καλά που στον καταναλωτή φαίνονται καλύτερα από τα αληθινά. Πώς να μην αγοράσετε ένα ψεύτικο? Η απάντηση είναι προφανής. Φτιάξτε τα δικά σας μπέργκερ και αποφύγετε το γρήγορο φαγητό. Το φυσικό κάπνισμα είναι μία μακρά και επίπονη διαδικασία. Οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τον υγρό καπνό. Σημειώνουμε αμέσως. Τα καπνιστά τρόφιμα δεν είναι καλά για την υγεία, ανεξάρτητα από το πώς έγινε αυτό το κάπνισμα. Και δεν πρέπει να καταναλώνονται περισσότερο από 2 φορές το μήνα. Πώς να μην αγοράσετε το ψεύτικο? Το καπνιστό κρέας ή το ψάρι πρέπει να είναι στιγνό, όχι πολύ έντονο χρωματισμένο. Το χρώμα όλης της επιφάνειας πρέπει να είναι ομοιόμορφο, χωρίς σκούρες κοιλίδες ή φωτισμούς. Το ανθρακούχο μεταλλικό νερό είναι ένα μοναδικό προϊόν κατά την παραγωγή και την επακολούθηση εφιάλωση. Δεν υποβάλλεται σε καμία επεξεργασία και εισέρχεται στη φιάλη απευθείας από την πηγή. Χάρη σε αυτό διατηρούνται οι θεραπευτικές του ιδιότητες. Αλλά αυτή η μοναδικότητα οφεί τους ανέντιμους κατασκευαστές να ψεύδονται. Ψεύτικο μεταλλικό νερό είναι νερό βρύσης, ιωδίου και αλατιού. Ο αρακάς, τα ψεύτικα μπιζέλια, είναι από σόγια, βαφές και μεταντιθιώδης νάτριο.
Το τελευταίο παρεπιπτόντος έχει απαγορευτεί για χρήση σε πολλές χώρες λόγω του υψηλού κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου και πιθανών μεταβολικών διαταραχών. Πώς να μην αγοράσετε ένα ψεύτικο? Αγοράστε αρακά από αξιόπιστους κατασκευαστές που υποδεικνύουν την περιοχή προέλευσης του προϊόντος. Το πολύ φωτεινό αφύσικο χρώμα υποδηλώνει ότι προσθέθηκε βαφή. Όσο πιο ακριβό είναι το τυρί, τόσο πιο πρόθυμο παραποιείται. Για παράδειγμα, το δημοφιλές τυρί σκληρό παρμεζάνα. Θα χειρόντουσαν πάρα πολύ ανέντιμοι κατασκευαστές να του προσθέτουν φινικέλαιο, όπως σε φτηνές ποικιλίες. Αλλά αυτό θα έκανε το τυρί απίστευτα μαλακό. Επομένως, η ψευδή παρμεζάνα αρωματίζεται με κυταρίνι, δηλαδή προϊόν επεξεργασίας ξύλου. Η πραγματική παρμεζάνα είναι σχεδόν αδύνατον να κοπεί. Θρηματίζεται. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου τρύπες σε αυτό. Οι κρύσταλλοι φαίνονται στο σπάσιμο. Πώς να ελέγξετε? Διαβάστε τη σύνθεση. Το σωστό τυρί περιέχει μόνο γάλα, πιτιά και προζύμι. Ένας μακρύς κατάλογος που αναφέρει συντηρητικά, σταθεροποιητές, η γάλα σε σκόνη, είναι όλα αυτά δείγμα όχι τόσο καλό. Εάν ρίξετε ιόδιο σε μία φέτα τυρί και γίνει μπλε, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει άμυλο στη σύνθεση. Και αυτό είναι ήδη προϊόν τυριού και όχι τυρί. Βάλτε φωτιά σε ένα κομμάτι τυρί με έναν αναπτήρα. Ένα ακριβό προϊόν θα λιώσει καλά και θα βγάλει μια καθαρή μυρωδιά καμένου γάλακτος. Το ψεύτικο θα καεί. Ο σολομός εκτρέφεται σε φάρμες όπου προστίθεται βογιά απευθείας στη τροφή του. Το πραγματικό χρώμα του κόκκινου ψαριού δεν είναι τόσο κόκκινο. Περισσότερο είναι γκρι με μια πολύ ελαφριά ροζ απόχρωση. Από τότε που το βαλσάμικο ξύδι έγινε δημοφιλές, απλά άρχισαν να το ωραιώνουν λιγάκι. Η έβρευση ψεύτικου ξυδιού είναι εύκολη. Ελέγξτε το προϊόν για γευστικά, χρωστικά και καραμελέ χρώμα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό στη σύνθεσή του να περιέχει μούστο σταφυλού και να γράφει ατσέντο βαλσάμικο τραδετσιονάλι, που σημαίνει ότι το βαλσάμικο ξύδι είναι τουλάχιστον 12 ετών. Αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Από την άλλη, οι κατασκευαστές που θέλουν άδικο χρήμα, πρόφημοι να ρίξουν καλαμποκέλαιο στο έλαιο με βαφές και γευστικά στα δοχεία με σωστά αυτοκόλλητα. Πώς να ελέγξετε? Βάζουμε το γυάλινο δοχείο ή ένα ποτήρι με λάδι στο ψυγείο και αν το προϊόν πυκνώσει και στο κάτω μέρος του ποτηριού μας θα έχουμε σαν ομίχλη, τότε σημαίνει πως είναι καθαρό, γνήσιο προϊόν και μπορούμε να το καταναλώνουμε άφοβα. Όμως και με το μέλι δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιήσουν κυμολία, αλεύρι, πριονίδι, άμυλο και διάφορα άλλα πράγματα ακόμα χειρότερα για να το αραιώσουν. Πώς να ελέγξετε? Αραιώστε το μέλι σε ένα ποτήρι νερό και προσθέστε λίγο μπεταδίν, ιόδιο δηλαδή. Το φυσικό μέλι δεν σχηματίζει ίζυμα. Αν περιέχει ακαθαρσίες, θα καθίσουν ή κάτω ή θα επιπλέουν στην επιφάνεια. Το ιόδιο πρέπει να πέφτει σε διάλειμμα νερού και μελού, το οποίο θα βοηθήσει στην ανίχνευση αλευριού ή άμυλου. Αν όντως υπάρχει, τότε θα γίνει μπλε. Είναι πιο δύσκολο να παραποιηθούν κόκκι καφέ. Έτσι οι απατεώνες ανακτούν τον στιγμαίο καφέ. Ελαττωματική παραγωγή με τη μορφή καμένων κόκκων καφέ, κυχωρίου, καμένης ζάχαρης, κρυθαρίου, φασόλια σόγιας, όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με το ευγενές ποτό, αλλά πολλούνται σε συσκευασία με την ένδειξη καφές. Είναι καλύτερα να αγοράσετε τους κόκκους του καφέ και να τον αλέσετε μόνοι σας. Γράψτε μου στα σχόλια εσείς πόσα συχνά συναντάτε πλαστά προϊόντα. Πιστέψτε με πως η μαύρη λίστα δεν τελειώνει καθόλου εδώ
Και θέλω τώρα να σας ρωτήσω, μήπως έχετε βρει έναν τρόπο να αποφύγετε την αγορά υποκατάστατων τροφίμων και γνωρίζετε ακριβώς πώς να διακρίνετε τα φυσικά προϊόντα από τα τροποποιημένα? Μοιραστείτε σας παρακαλώ την εμπειρία σας μαζί μας. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου γράψετε στα σχόλια τι πιστεύετε για όλα αυτά και αν έχει πέσει ποτέ και στη δική σας αντίληψη κάτι. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε εγγραφή και οπωσδήποτε το καμπανάκι για να μην χάνετε καινούρια, πολύ ενδιαφέρον και πολύ όμορφα βίντεο. Από μένα να είστε πάντα καλά, πάντα υγιείς και πάντα όμορφοι. Γεια σας!